σκουριά, διάβρωση, στατική κόπωση, εγκατάλειψη. Το μεγαλύτερο στάδιο της Ελλάδας, το Ολυμπιακό Στάδιο και το εμβληματικό στέγαστρο Καλατράβα που το αγκαλιάζει εδώ και 20 χρόνια, παραδόθηκαν στη φθορά του χρόνου. Η ανθρώπινη παρέμβαση για την αποτροπή του μοιραίου μονίμως απούσα από την ιστορική εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Η μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ επιβεβαιώνει την αδιαφορία ετών και ετών και διαπιστώνει πρόβλημα στατικότητας του στεγάστρου. Το ΟΑΚΑ έκλεισε χθες επαόριστο. Οι μεταλλικές κατασκευές του στεγάστρου, του κεντρικού σταδίου και του ποδηλατοδρομίου δεν ανταποκρίνονται στα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας. Με βάση τα παραπάνω και με αίσθημα ευθύνης, αναστέλλεται από σήμερα κάθε αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα στο κεντρικό στάδιο και στο ποδηλατοδρόμιο. Είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία όχι μόνο αποφασίζει να κάνει τον έλεγχο στα στέγαστρα Καλατράβα και να αναβαθμίσει συνολικά αυτό που εγώ θεωρώ καρδιά του αθλητισμού της χώρας, το εμβληματικό ΆΚΑ, αλλά παίρνει και μέτρα έτσι ώστε να διασφαλιστεί, και αυτό είναι αυτονόητο, η ασφάλεια αθλητών και φιλάθλων, όταν χθες μου ήρθε η μελέτη αυτή στα χέρια μου, η οποία μου επέβαλε ηθικά και πολιτικά να πάρω μια τέτοια δυσάρεστη και δύσκολη απόφαση. Το ΟΑΚΑ έδινε ανησυχητικά σημάδια από το 2018. Στο απίστευτο βίντεο του αγώνα της ΑΕΚ με την Bayern, οι κερκίδες πάλονταν σε υπερβολικό βαθμό. Αλλά ο έλεγχος που διενεργήθηκε στη συνέχεια δεν απέδωσε ανησυχητικά ευρήματα. Ήταν όμως έτσι. Υπήρχε ταλάντος, το είχε δείξει και βίντεο, ξένα κανάλια είχαν έρθει. Δεν τους έπρεπε να υπάρχει. Όχι βέβαια. Υπήρχε πρόβλημα στη στήριξη της εξέδρας κατά τον τρόπο της κατασκευής. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Open, το πρόβλημα στο στέγαστρο Καλατράβα προϋπήρχε από τη στιγμή της κατασκευής του. Είναι δηλαδή πρόβλημα δομικό, αλλά η αδιαφορία των αρμοδίων οδήγησαν την κατάσταση στο απροχώρητο. Από το 2004, όταν και τοποθετήθηκε το στέγαστρο για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο συντήρησης. Η πρακτική λοιπόν η παγκόσμια είναι σε τέτοια έργα να γίνεται μια παρακολούθηση σε τακτά διαστήματα και με όργανα, ώστε να αποφεύγεται αυτό το οποίο σήμερα συμβαίνει. Ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Βρούτσης παραδέχεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι το επιβλητικό στέγαστρο στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας δεν έτυχε ποτέ λεπτομερούς ελέγχου την τελευταία 20ετία, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες. Πάμε να δούμε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει τη συντήρηση του στεγάστρου Καλατράβα. Είναι 2021. Θα ξεκινήσουμε τη συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση του κεντρικού σταδίου, την επισκευή του στεγάστρου, το οποίο απειλείται σήμερα με εκτεταμένη διάβρωση. Στέγαστρο Καλατράβα, το 2004, σύμβολο μιας χώρας που διοργάνωνε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2023, σύμβολο μιας χώρας που καταραίει σε όλα τα επίπεδα. Είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να μπει σε καμία περίπτωση σε αμφισβήτηση, και το βλέπουμε από τις κινήσεις συνολικά, η ασφάλεια των πολιτών. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό, το ασφαλέστερο δυνατό και το ταχύτερο. Το στέγαστρο Καλατράβα είχε φτάσει στα όρια της δομικής του κόπωσης. Η φυσιολογική ταλάντωση της κατασκευής είχε προπολού ξεπεράσει τα προβλεπόμενα επίπεδα. Έχουν γίνει περί 800-700 εκατομμύρια ταλαντώσεις από τότε που φτιάχτηκε στα 20 χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια της αντοχής σε κόπωση. Το λουκέτο στο ΟΑΚΑ αφήνει άστεγο τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του στο Europa League, αλλά και την εθνική ομάδα ποδηλασίας. Θα είναι μάλλον τυχαίο γεγονός το χρονικό σημείο που δημοσιοποιείται μια μελέτη που ξεκίνησε το 2021, σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε στο συγκεκριμένο γήπεδο 120.000 θεατές. Μόνο στενάχωρο μπορεί να είναι αυτό. Εμένα το ποδηλατοδρόμιο είναι το δεύτερο σπίτι μου, όπως και για πολλούς άλλους αθλητές. Θα πρέπει να γίνει αυτό, γιατί είναι πλέον θέμα επικινδυνότητας και δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να συμβεί ή να έχει συμβεί. Αλλά δεν γίνεται να κλείνει το μοναδικό Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμο, γιατί ουσιαστικά εμείς δεν έχουμε πού άλλου να προπονηθούμε. Η γνωστοποίηση του στατικού προβλήματος των στεγάστρων Καλατράβα ανάγκασαν χθες τους συμμετέχοντες στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Bridge που διεξαγόταν στο ποδηλατοδρόμιο να εκενώσουν άρον-άρον το χώρο. Ενώ και το πανελλήνιο πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό μεταφέρεται από το ΟΑΚΑ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.